είναι η Τσίκα και η Πάκα, οι δύο νέοι σκύλοι ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων που εντάσσονται από σήμερα στο δυναμικό της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής Κρήτης Δωδεκανήσου. Μαζί με την Καρίνα και την Τάικα ενισχύουν τον αγώνα για την προστασία της άγριας ζωής αλλά και των 20 των ζώων που πέφτουν συνεχώς θύματα δηλητηριασμένων δολωμάτων. Τα θεαματικά αποτελέσματα της δράσης των δύο πρώτων σκύλων ανιχνευτών που επιχειρούν εδώ και 3 χρόνια με έδρα το Ηράκλειο και τα Χανιά, αλλά και η ανάγκη προστασίας ευρύτερων περιοχών, επέβαλαν την ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας. Τα σκυλιά αυτά έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητα των βουνών, των δασών από τα δηλητηριασμένα δολώματα. Έχουν πάρα πολλά κρούσματα. Την πρώτη χρονιά συγκεκριμένα περνούσαμε τα 350 δηλητήρια που βρήκαμε και τώρα έχουν μειωθεί κατά πολύ. Η Τσίκα, με χειριστή τη Χριστίνα Διακίδη, θα επιχειρεί στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Στη Ρόδο έχουμε συχνά περιστατικά και ελπίζω να έχουμε μεγάλη ανταπόκριση και με τους συναδέλφους και αυτά θα συνεργαστούμε άψογα για να βγάλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ΠΑΚΑ θα ενισχύσει την ομάδα της Κρήτης και θα έχει έδρα το Λασίθι, όπου η συχνότητα των περιστατικών είναι ανησυχητική και έλαβε ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις τις προηγούμενες ημέρες, όταν αγρότης από την Ιεράπετρα κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του από δόλωμα μελανέιτ. Επιβάλλεται αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι από όλες τις υπηρεσίες. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι ένα σημείο, από εκεί και μετά χρειάζεται ενδιαφέρον και από άλλους, από άλλες υπηρεσίες. Είναι δύσκολο και κατά πόσο μάλλον να φτάσουμε σε μια σύλληψη. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, μεν θα τα βρούμε τα δηλητήρια, αλλά η σύλληψη είναι ένα δύσκολο κομμάτι που πρέπει να ασχοληθεί η αστυνομία, πρέπει να ασχοληθεί η δασική υπηρεσία, εμείς, η θηροφυλακή δηλαδή. Συνεργασία. Στην Κρήτη βρίσκεται και ο Ισπανός εκπαιδευτής των 4 σκύλων ανιχνευτών που επιχειρούν στο πλαίσιο του προγράμματος Life Bonelli East Med και του προγράμματος διατήρησης του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι φυσικά και είναι ικανοποιημένος. Έχει δει τη δουλειά αυτών των σκυλιών που έχουν βρει δηλητήρια μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια. Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση του είδους, να βοηθήσουμε λοιπόν δηλαδή τους πληθυσμούς. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι ομάδες σκύλων ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα, οι οποίες με τις περιπολίες που θα κάνουν σκοπό έχουν να μειώσουν τα δηλητηριασμένα δολώματα που μπαίνουν στο νησί μας, ώστε να μην τα τρώνε και τα ίδια τα ζώα αλλά και η ηλία του Σπιζαετού.